Λοιπόν, Κώστας Αδαλής, γνωστός σε όλους, συνάδελφος, ένας άνθρωπος ο οποίος με τον επαγγελματισμό του μας βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε πολύ. Έζησες όμως όλη τη χρονιά, έτσι μέσα στην ομάδα, δώσ' μας μια γεύση. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τα καλά σου λόγια, Χριστίνα. Πραγματικά ήταν μια χρονιά την οποία, όπως μας και είχαμε, θα ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι όπως είχε δείξει και το Πασεραϊκό. Δηλαδή από το 2010 που είχε ανέβει η ομάδα στην ΑΕΚ. Ήταν μια χρονιά η οποία πραγματικά ήταν όλα τόσο σωστά δομημένα από την αρχή, που νομίζω δεν μπορούσε κάτι να πάει στραβά και να μην έρθει άνθρωπος στο τέλος της χρονιάς. Έβαλε ουσιαστικά από την περσινή μέρα που η ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της στην Super League, έβαλε το στόχο να χτίσει βήμα-βήμα αυτό που είχαμε να πανηγυρίσουμε σήμερα και με σωστή οργάνωση από τη διοίκηση, από το αγωνιστικό τμήμα και από όλους μας καταφέραμε να φτάσουμε, νομίζω, γιατί πρόκειται περί επιτεύγματος, 5 αγωνιστικές πριν από το τέλος της Super League 2, να πανηγυρίζουμε ήδη την άνοδο μας στη Super League 2. Μια άνοδο η οποία φαινομενικά είναι εύκολη, αλλά πραγματικά είναι δύσκολα, γιατί ουσιαστικά η ομάδα δώσει ένα μαραθώνιο και κατάφερε να τα απεξέλθει σε όλους τους τομείς ως πρωταθλήτρια. Σε ευχαριστούμε και εσένα προσωπικά που μας μετέφερε σε ένα αγώνα πριν, ας πούμε, το κλίμα της ομάδας. Είμαστε καλά και θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Αυτός ήταν ο στόχος, όπου δεν είναι ο κόσμος, να είμαστε εμείς για να του μεταδώσουμε το παλμό της ομάδας και τους θέλουμε όλους κοντά μας στο γήπεδο. Και αυτό που είδατε σήμερα δεν είναι τίποτα, γιατί περιμένουμε τη φιέστα στον αγώνα με τον Πάο Κλήτα και σύντομα θα μάθετε περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ.